Επανέρχεται το βροχερό σκηνικό στην Κρήτη από απόψε και μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, με το βόρειο ρεύμα να φέρνει βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιόνια σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι αυτή η αλλαγή θα έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, κατά τόπους θα είναι έντονες, τοπικές καταιγίδες. Έχει διάρκεια, γιατί φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έστω και με διαστήματα ύφεσης μέχρι και για την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο το πρωί. Η ενίσχυση των βοριάδων θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, που στις παράκτιες ζώνες και στα παιδινά δεν θα ξεπερνά τους 15 βαθμούς, ενώ πολύ χαμηλότερες τιμές θα καταγράφονται το επόμενο τριήμερο στην ενδοχώρα. Τα φαινόμενα προβλέπεται να κορυφωθούν αύριο, οπότε και θα εκδηλώνονται με τη μεγαλύτερη ένταση. Θα υπάρξουν περιοχές όπου θα δούνε αρκετά υψηλά βροχομετρικά, κυρίως βέβαια στα βόρεια τμήματα του νησιού, με την εκδήλωση είτε έντονων βροχοπτώσεων ή ακόμα και εκδήλωση κάποιων τοπικών καταιγίδων. Τα φαινόμενα αυτά θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρά το γεγονός ότι μπορεί να δούμε να παρουσιάζουν και κάποια διαστήματα ύφεσης. Το Ρέθυμνο και το βόρειο μέτωπο των Χανίων φαίνεται πως θα καταγράψουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Οι άνεμοι αύριο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, χωρίς να αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Χιόνια είναι πιθανό να πέσουν στα ορεινά. Δεν αναμένεται καμία ανησυχία, μιας και οι όποιες χιονοπτώσεις σημειωθούν θα είναι σε υψόμετρα που θα είναι πάνω από τα 1500 μέτρα. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα έχουν στα ανατολικά τοπικό χαρακτήρα, αλλά στη δυτική Κρήτη θα διατηρήσουν την έντασή τους. Ενισχυμένοι θα πνέουν οι βοριάδες με σταδιακή τάση εξασθένησης. Και ίσως βέβαια αυτή η κακοκαιρία να ολοκληρώσει τον κύκλο της για το Σάββατο, όπου δεν αποκλείεται και πάλι να δούμε κάποια φαινόμενα πιο τοπικού χαρακτήρα και ήπια στα ανατολικά, στις δυτικές όμως περιοχές, και πάλι κάποιες τοπικές βροχές μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο πιο αξιόλογες. Από το Σάββατο εξασθενούν οι βοριάδες, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία κοντά στα σημερινά επίπεδα. Το ήπιο σκηνικό του καιρού αναμένεται να επανέλθει σταδιακά και από τα ανατολικά σε ολόκληρο το νησί.